πηγαίνουμε για πολιτική συμφωνία τη Δευτέρα, όπως λέγεται. Από τη μεριά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι οι απολύσεις στο δημόσιο δεν θα ξεπεράσουν τον αριθμό των 15.000, αριθμός που είχε προσυμφωνηθεί με την Τρόικα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μια συμφωνία και στα θέματα του δημοσίου. Έχουμε κάνει καλή πρόοδο. Είναι μια δύσκολη συζήτηση. Θα τη συνεχίσουμε και αύριο και μεθαύριο, αν χρειαστεί. Θα είμαστε έτοιμοι τη Δευτέρα σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο μπορώ να πω κατηγορηματικά και δεν θα πω τίποτα άλλο είναι ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα συνολικής αύξησης του αριθμού των απολύσεων πέραν των 15.000. Για τους οποίους έχει δεσμευθεί η ελληνική κυβέρνηση. Η έννοια της πολιτικής συμφωνίας με τους δανειστές μας τέθηκε επιτάπητο στη συζήτηση που είχε ο Αντώνης Σαμαράς με τους εκπροσώπους της Τρόικας, κατά την οποία ο Πρωθυπουργός φέρεται να έθεσε ως βασική αδιαπραγμάτευτη κόκκινη γραμμή ότι νέα μέτρα δεν αντέχει η ελληνική κοινωνία και η οικονομία. Τη σημασία της επίτευξης συμφωνίας με την Τρόικα επισήμανε ο Γιάννης Τουρνάρας, κάνοντας αναφορά στα τεκτενόμενα στην Αίγυπτο. Έτσι θα ήμασταν σαν την Αίγυπτο ή τη Συρία αν βγαίναμε από το ευρώ, όπως υποστήριζαν κάποιοι που έλεγαν να χρεοκοπήσουμε. Κατηδίαν συνάντηση και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Ευάγγελο Βενιζέλο, θα έχει η Τρόικα απόψε το βράδυ στη Βουλή. Η γερμανική πλευρά εξακολουθεί να στέλνει συμβολικά μηνύματα στήριξης της χώρας μας, όπως μέσω της επίσκεψης του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Βεστερβέλε, ο οποίος είχε μια ιδιαίτερα θερμή συνομιλία με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Who would have said so? But the situation is in many ways alarming in terms of what is going on around the world. And we hope things will get better. My message is a message of respect, solidarity and encouragement. I think the ship started a new course. The sails are set into a development in Greece which will bring more prosperous and good future to the people of the country. Στη Γερμανία το βλέμμα παραμένει στραμμένο σε ένα νέο ελληνικό κούρεμα το οποίο επαναφέρει στην επιφάνεια το γερμανικό περιοδικό Spiegel, λέγοντας ότι το κούρεμα του ελληνικού χρέους είναι θέμα χρόνου παρά τις περί αντιθέτου διαβεβαιώσεις.